Πάμε σε κάτι το οποίο μοιάζει να είναι νέα μόδα. Νομίζω από το βίντεο που θα δείτε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και μετά θα έχουμε και την ευκαιρία από τον κύριο Βασιλάκο να πάρουμε λεπτομέρειες. Αναπτύσσεται λοιπόν μια καινούργια τεχνολογία με κάτι σαν τσιπάκια τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά. Μπορεί κανείς να τα έχει στα ρούχα του, μπορεί να το έχει μέσα στην τσάντα του και σχεδόν να μην φαίνονται. Όπου μπορεί ένα σύντροφος να βλέπει το που βρίσκεται ο άλλος σύντροφος ή μπορεί, ξέρω εγώ, ο γονιός να βλέπει που είναι το παιδί. Είναι μια καινούργια μόδα, η οποία εφόσον έχει τη συνένεση και των δύο, προφανώς λειτουργεί μια χαρά. Αν δεν την έχει, και επειδή οι συσκευές είναι μικρές, εκεί μπορεί να αρχίζει ένα άσχημο μπλέξιμο. Πάμε πρώτα στο βίντεο. Η ερώτηση «Πού είσαι» για κάποιους δεν υπάρχει στον καθημερινό τους διάλογο. Είναι ατάση που φέρνει η τεχνολογία θέλει ζευγάρια να ενεργοποιούν υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό τους για να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ποιο μέρος βρίσκεται ο σύντροφός τους. Τη δυνατότητα παρακολούθησης δίνουν εφαρμογές αλλά και τα ίδια τα κινητά όταν με τη συγκατάθεση δύο ανθρώπων ή και παραπάνω συνδέουν τα κινητά τους και έτσι μπορεί ο καθένας, όποια ώρα και στιγμή της ημέρας θέλει, να δει σε ποιο μέρος του χάρτη βρίσκεται. Υπάρχει εφαρμογή της συσκευής που συνδέει δύο συσκευές μαζί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει ο χρήστης του κινητού που είναι το άλλο κινητό. Μόλις ανοίξετε τη συγκεκριμένη λειτουργία μέσω του κινητού θα δείτε ακριβώς το στίγμα της άλλης επαφής πάνω στον χάρτη και πόσα χιλιόμετρα απέχει από τη δική σας τοποθεσία. Ένα άλλο gadget που χρησιμοποιούν αρκετοί ακόμα και για να μην χάσουν τα κλειδιά τους είναι τα tags. Τα tags είναι ο νέος τρόπος παρακολούθησης αντικειμένων και ζευγαριών. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων, συνδέονται τα tags σε όλο το δίκτυο που υπάρχει από όλα τα τηλέφωνα που κυκλοφορούν στον έξω κόσμο. Πρόκειται για ένα μικρό και έξυπνο gadget σε μέγεθος μπρελόκ. Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε τσάντα, πορτοφόλι ή ακόμα και για τους πιο καχύποπτους σε τσέπη ενός μπουφάν ή και μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορώ και βάζω ένα tag μέσα στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, στην τσάντα ενός παιδιού και ανά πάσα στιγμή γνωρίζω πού βρίσκεται σε χάρτη που είναι συνδεδεμένος με το κινητό μου. Γονείς χρησιμοποιούν αυτό το gadget τοποθετώντας το στην τσάντα του παιδιού τους για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Μπορούν και στέλνουν μήνυμα πού βρίσκεται το κάθε αντικείμενο την κάθε στιγμή. Είτε πρόκειται για gadget, είτε για εφαρμογή, η παρακολούθηση μέσω της τεχνολογίας παραμένει ένα γεγονός που διχάζει. Νομίζω το πράγμα είναι απλό. Η τεχνολογία έχει τα καλά της και τα κακά της. Εδώ είναι ο κύριος Βασιλάκος για να το συζητήσουμε. Για τα εργαλεία μου σήμερα. Σήμερα κατά παραγγελία του Live News έχουμε εργαλεία. Δύο εργαλεία. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να βλέπει που είναι το παιδί του. Σωστό. Να το τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του. Αν του το κλέψουν, να μπορεί να το δει. Σωστό. Αλλά και λόγω του μεγέθους θα μπορούσε και να το κάνει κρυφά και να παγιδεύσει κάποιον άνθρωπο. Ναι, δηλαδή μπορώ να το ράψω σε μια φόδρα σακακιού, σε μια φόδρα γυλαίκου, μπορώ να το βάλω σε μια τσάντα, μπορώ να το βάλω μέσα στο αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο που να μην μπορεί να το δει ο επίδοξος κλέφτης. Ναι, αλλά φαντάζομαι θέλει κάποια φόρτιση, κάποια πηγή, κάποια ενέργεια. Δεν χρειάζεται τίποτα αυτό. Α, έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μεγάλη δηλαδή πόσο? Μπορεί να κρατήσει μέρες ολόκληρες και να παρακολουθεί τον άλλον. Γενικά να σας πω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά τέτοια για παιδιά, για αυτοκίνητα από αυτούς που ξεχνάνε που τα παρκάρουν. Και τι κάνουμε, με το που το τοποθετούμε έχουμε δει ότι για μήνες ολόκληρους δεν χρειάζεται τίποτα αυτό. Ούτε φόρτιση ούτε τίποτα. Εκπέμπει για μήνες σήμα. Ναι. Πώς εκπέμπει λοιπόν αυτό? Ναι. Αυτό έχει κρυπτογραφημένη σύνδεση με όλο το κινητό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και όλα τα iPhone το συγκεκριμένο. Άρα στέλνει ένα σήμα στην κεραία πρώτα απ' όλα. Ναι. Και αυτό κάνει ουσιαστικά δίκτυο με όλα τα iPhone που είναι γύρω του, ακόμα και αν είναι σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Έτσι μπορώ αυτό να είναι νόμιμο στιγμή. Προϊόν. Πωλείται κανονικά στο εμπόριο. Ναι, είναι νόμιμο. Θα σας δείξω όμως ότι κατά την εγκατάσταση το μήνυμα που βγάζει, το έχω κρατήσει για να το δούμε μαζί, ναι. Λέει ότι δεν μπορείς να το εγκαταστήσεις χωρίς τη συνένεση του άλλου. Προφανώς. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί αυτό με το που θα μπει και θα εγκατασταθεί σε έναν χώρο
δίνει στίγμα συνεχώς όπου και αν βρίσκεται. Είτε αυτός είναι με τσάντα, χωρίς τσάντα, είτε είναι πάνω σε ρούχα, είτε είναι σε αντικείμενο, είτε είναι σε κάτι μετακίνητο. Και τώρα υπάρχει το κομμάτι το παράνομο, το οποίο δεν θέλει πολύ εξήγηση, ο καθένας μας το καταλαβαίνει. Κατάλαβα καλά από τα λόγια σας ότι από την άλλη μεριά είναι και μια μόδα ακόμα και ανάμεσα σε συντρόφους. Πάρα πολύ. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα, ακούγεται που δεν είναι επιχείρημα, θα το πούμε εμείς αυτό, ότι έχεις να κρύψεις κάτι. Γιατί δεν δέχεσαι να το πάρεις μαζί σου. Μάλιστα. Δηλαδή, σας το δίνω και λέω, ορίστε. Ναι, κατάλαβα. Σας το δίνω. Το κρατάτε, το έχετε μαζί σας. Έτσι εγώ ξέρω, ανά πάσα στιγμή, πού βρίσκεστε και πώς μετακινείστε. Τώρα, πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι πρώτον, αυτό δίνει σήμα στο κινητό που το έχει και το παρακολουθεί. Πρέπει να δώσει συνένεση ο άλλος για να το έχει αυτό. Δηλαδή, σε ένα παιδί μπορώ να το δώσω. Γιατί είναι για την ασφάλεια του παιδιού. Σε ένα αντικείμενο, σε ένα αυτοκίνητο, σε μια τσάντα, σε ένα πορτοφόλι, στα κλειδιά μου. Ιδιοκτησίας μου. Και αυτό κρίσιμο. Σωστό. Τι γίνεται όμως, εάν δεν χρησιμοποιήσω αυτό, το εξαφανίζω, και απλώς κρατήσω το κινητό σας για λίγο και μου δώσω άδεια, γιατί πλέον είναι εγγενές μέσα στα κινητά, να μπορείς να παρακολουθείς τον άλλον σαν να είναι φίλος σου. Το Find My Phone, ας πούμε. Έτσι, ακριβώς αυτό. Η εφαρμογή της έβρεσης, λοιπόν, που υπάρχει σε όλα τα κινητά, γιατί το ίδιο AirTag που δείξαμε υπάρχει και για Android κινητά, απλώς δεν ήταν διαθέσιμο στην αγορά, γιατί πήγαμε σήμερα να βρούμε και τα δύο, να δείξουμε και τα δύο. Το άλλο δεν ήταν διαθέσιμο. Υπάρχει το Samsung Tag και το AirTag. Υπάρχει λοιπόν το Android κινητό στο οποίο δίνει στοιχεία και υπάρχει και το iPhone κινητό στο οποίο περνά στο κινητό του άλλου. Κλείνοντας την κουβέντα, ξέρετε τι θέλω να πω και να το πω ενώπιον σας, γιατί να μην πείτε αν συμφωνείτε. Προσωπικά είμαι βαθιά πεπισμένος ότι πια δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι κρυφό. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να βρει κανείς το που κινείται ένα κινητό τηλέφωνο, το να καταγράφονται ακόμα και αυτά που λέει, και δεν μιλώ για παρακολουθήσεις και Predator και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, από τις συσκευές αυτές οι οποίες εμπλουτίζουν και το AI και όλα τα υπόλοιπα. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε κινητό τηλέφωνο στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει, αποθηκεύει και μεταδίδει όλα μας τα δεδομένα. Μην έχετε λοιπόν την ιστορία, ας πούμε, της αμφιβολίας, μα μου, ναι, μπορεί κανείς ανά πάσα στιγμή να βρει το που είσαστε. Υπάρχει όμως ένα θεματάκι. Εάν εγώ πάρω το κινητό σου για λίγο. Ναι. Αυτό που λέω αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες, αφορά το σερβερς, αφορά ενδεχομένως τις αρχές. Ανάμεσα σε πρόσωπα, εκεί μπαίνουμε σε άλλο πράγμα. Ναι. Βαριά παρανομαλά. Στην ουσία θέλω να πω, κύριε Βασιλάκο, ότι δεν υπάρχει ιδιωτικότητα πια. Την έχουμε απολέσει. Δεν υπάρχει, ειδικά στην περίπτωση που μου ήρθε χτες, που ένα ζευγάρι, ο φίλος της, είχε συνδέσει τα μηνύματα του κινητού της με τον υπολογιστή της. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ελνοποιούμε iMessage κινητού με ξένο υπολογιστή. Δεν αφήνουμε να προσθέσουν το κινητό μας σε παρακολούθηση άλλου κινητού και πάντοτε όλα τα ζευγάρια, ακόμα και τα παντρεμένα, ασέβονται ο ένας την ιδιωτικότητα, την ψηφιακή του άλλου, βάζοντας τετραψήφιο ή εξαψήφιο κωδικό στη συσκευή. Δεν είναι επιχείρημα, έχεις να κρύψεις κάτι ή γιατί να μην ξέρω που είσαι. Γιατί αυτό δημιουργεί μία ιδρυματική συμπεριφορά από την πλευρά του άλλου και αυτό είναι σχέση. Δεν είναι συμβολιακή γεωργία να έχω κτήμα και χωράφι και να το κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό θέλω να το αφήσω ελεύθερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλάκη. Εγώ για την πρόσκληση. Αυτά πάντα. Και να προχωρήσουμε, γιατί θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει προκύψει δύο